Γεια σας φίλοι και φίλες. Αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι το νούμερο 4, θα είναι ένα εξτρά επεισόδιο, ένα bonus επεισόδιο και θα σας δείξω πάνω κάτω τι έχω φτιάξει σε έναν κόσμο που παίζω μόνος μου και θα πάρουμε και μια ιδέα για το τι ακολουθεί, το τι θα φτιάξουμε, το τι θα σας δείξω, μερικά μηχανήματα και μερικά άλλα πράγματα από το Take It που θα φτιάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε. Περιμένουμε εδώ αν δεν μας κρασάρει το παιχνίδι. Ωραία, δεν μας κράσαρε. Εδώ φτιάχνω, αυτή τη στιγμή χτίζω το κάστρο μου. Δεν ξέρω αν... Οπα. Δεν ξέρω αν θα φτιάξουμε κάστρο ή κάποιο άλλο κτίριο στο tutorial που στα επεισόδια μας. Θα δούμε, θα δείξει ανάλογα το τι θέλετε εσείς. Προς το παρόν δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο το κάστρο από μέσα. Έχει απ' έξω, αλλά θα το δούμε. Όπα. Ελπίζω να μην είναι... Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ ένα όπλο, laser. Το οποίο laser είναι για εξκαφή, αλλά χρησιμοποιεί και ως όπλο μια χαρά. Αυτή είναι η σπηλιά που χρησιμοποίησα... μισό λεπτό να χαμηλώσω λίγο το παιχνίδι γιατί... Ωραία. Αυτή είναι η σπηλιά που ξεκίνησα στην ουσία. Έσκαψα στη γη και βρέθηκα εδώ. Φυσικά δεν βρέθηκα εδώ ακριβώς, την έσκαψα αρκετά τη σπηλιά αυτήν. Εδώ είναι ο πυρηνικός μας αντιδραστήρας με το συναγερμό του. Όταν, σε περίπτωση που ξεφύγει η θερμοκρασία, αυτό είναι κάτι σαν διακόπτης ασφαλείας. Συγγνώμη για τα πολλά απλά προσπαθώ να κάνω και μετάφραση ταυτόχρονα στο μυαλό μου το κάθε τι που υπάρχει στο Take It, όσο πιο κοντινή μετάφραση στα ελληνικά μπορώ να κάνω. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να μεταφράσω. Είναι συλλέκτες ενέργειας, συλλέγουν ενέργεια από τον ήλιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ήλιο από πάνω, έχουν κάποιες πέτρες οι οποίες φωτίζουν σαν τον ήλιο και συλλέγουν αυτή την ενέργεια και την μετατρέπουν σε κόκκινη ύλη. Η κόκκινη ύλη είναι το πιο ακριβό και το πιο δυνατό αντικείμενο που θα μπορέσουμε να φτιάξουμε. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιό μου, εδώ που περνάω την πιο πολλή ώρα και στο... την πιο πολλή ώρα στην ουσία πριν ξεκινήσω να χτίζω το κάστρο, γιατί τώρα τρώω όλο μου το χρόνο στο κάστρο. Αυτό είναι το κρεβάτι μου και εδώ βλέπουμε αναβοσβήνουμε τα φώτα μου. Τι άλλο, αυτά εδώ πέρα είναι τα μπαούλα αναβαθμισμένα, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει πολύ, μα πάρα πολύ χώρο. Έχω μερικά από αυτά, εδώ βλέπετε. Δεν είναι μόνο ένα διαμάντι που έχω, μπορώ να μετατρέψω. Αυτό εδώ πέρα, αυτή η πλάκα χρησιμεύει, θα δούμε σε τι. Αυτό είναι το αναβαθμισμένο μας crafting table, εδώ που θα φτιάχνουμε τα πράγματά μας. Έχει και χώρο, δικό του χώρο. Εδώ βλέπουμε μερικά καλώδια, μερικά τσιπάκια και την μπαταρία που θα πρέπει να φτιάξουμε κάποια στιγμή. Έχω, δεν έχω γεννήτριες πλέον, γιατί χρησιμοποιώ άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας. Αυτά είναι μερικά από τα μηχανήματα που θα φτιάξουμε. Αυτό είναι το πρώτο μηχάνημα που θα φτιάξουμε, αλλά αναβαθμισμένο, το βλέπουμε εδώ. Εδώ έχει δύο θέσεις και δύο εδώ. Σε αυτό που θα φτιάξουμε εμείς θα είναι μόνο μία. Κάποια στιγμή θα αναβαθμιστούμε και σε αυτό. Όπως και αυτό εδώ είναι το extractor που θα χρησιμοποιήσουμε για τα λάστιχα. Μπορώ να... για να δω, έχω... δεν έχω. Κάνουμε μια επίδειξη, δεν πειράζει. Αυτός είναι ο σχεδόν απόλυτος φούρνος. Ψήνει
αντικείμενα απίστευτα γρήγορα, χρησιμοποιώντας απλά ενέργεια, απλά φως, όπως βλέπετε. Εδώ απλά είναι, αυτά είναι διακοσμητικά, δεν έχουν να κάνουν. Ας κατευθυνθούμε πίσω, αυτό είναι το δωμάτιο ενέργειας που έχω, που βλέπετε καλώδια και σωλήνες, και κάποια στιγμή θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα φυσικά όλα αυτά. Εδώ είναι, αυτός είναι μετασχηματιστής χαμηλής τάσης. Εδώ πίσω έχουμε μερικές μπαταρίες. Οπα. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, φίλε μου? Okay. Ελπίζω να μην ακούω κάποιες αράχνες. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Εδώ πίσω έχουμε δύο μπαταρίες μικρής χωρητικότητας, 40.000 EU. EU είναι energy units, μονάδες ενέργειας, ανά TIC. Το TIC δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο, πολύ λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 30 TIC πάνω κάτω, 29 και κάτι είναι το ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είναι μια μπαταρία, η απόλυτη μπαταρία, η πιο μεγάλη που μπορούμε να φτιάξουμε. Χωράει 10 εκατομμύρια μονάδες ενέργειας. Και αυτή εδώ είναι η μεσαία που χωράει 600.000 μονάδες ενέργειας. Τις έχω σκορπισμένες για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή η μπαταρία φορτίζει από ηλιακούς συλλέκτες, ηλιακή ενέργεια. Αυτή η μπαταρία γεμίζει από το πυρηνικό αντιδραστήρα μου. Αυτός είναι μετασχηματιστής υψηλής τάσης. Και κάπου κάτω από τις πέτρες έχουμε και τον μετασχηματιστή μεσαίας τάσης, που είναι οι πέτρες που ψήσαμε πριν λίγο. Okay. Αυτά είναι καλώδια, όχι οπτικά. Τέλος πάντων, φτιάχνονται από διαμάντια, είναι λίγο ακριβά, βασικά πολύ ακριβά, γιατί φτιάχνεις 4 κομμάτια καλωδίου με 2 διαμάντια. Αλλά θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μας φαίνονται και τόσο ακριβά. Υπάρχει ένα σύστημα ακριβώς κάτω από το πάτωμά μου, το οποίο θα τακτοποιεί όλα μας τα πράγματα και τα πηγαίνει ανάλογα σε ποιο από τα μπαούλα θέλουμε. Αυτό το μπαούλο συγκεκριμένα, όταν αφήνουμε κάποιο αντικείμενο μέσα, λόγω αυτού εδώ του αντικειμένου τα επιδιορθώνει. Παρατηρήστε λίγο εδώ, μόλις, όπως βλέπετε, ανεβαίνει η αξία του, γιατί επιδιορθώνεται, και σε λίγο θα εξαφανιστεί και η μπάρα και θα είναι σαν καινούριο. Βλέπετε. Αυτό, μόλις βρούμε το πρώτο μας διαμάντι, πιστεύω ότι θα είναι από τα πρώτα αντικείμενα που θα φτιάξουμε. Τι άλλο? Το σύστημα που έχουμε κάτω από το πάτωμα που λέγαμε, ας πάρουμε, ας πούμε, όλα τα χρυσά, βασικά όχι όλα τα χρυσά, ας πάρουμε αυτό εδώ, όχι, ζημιά μεγάλη, επιστρέφω σε λίγο. Okay. Επέστρεψα. Θα πρέπει να μάθω να μην αφήνω τις πόρτες μου ανοιχτές. Να τις κλείσουμε. Να μην ασχοληθούμε τώρα με το σκελετό, αργότερα. Φυσικά δεν τα ξαναέχτησα όλα. Απλά έκανα, είχα backup του κόσμου. Το κάστρο, που ό,τι βλέπω στο χάρτη, είναι ακόμα εκεί. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, και μιλούσαμε για το σύστημα κατανομής των αντικειμένων σε κάθε ένα από αυτά τα μπαούλα. Όλα μου τα μεταλλεύματα και τα διαμάντια, το redstone, κάποια άλλα πετράδια και τα λοιπά, τέλος πάντων, έρχονται εδώ. Όλα μου τα εργαλεία έρχονται εδώ πέρα μέσα για να επιδιορθωθούν. Και όλα τα κουτιά που χρησιμεύουν για να χτίσεις, όπως αυτά εδώ πέρα, το χώμα, όχι, το χώμα δεν έρχεται εδώ,
το τζάμι, το ξύλο και κάποια άλλα αντικείμενα καταλήγουν σε αυτό εδώ το κουτί και όλα τα υπόλοιπα που δεν έχουν που να πάνε έρχονται εδώ, όπως βλέπετε είναι γεμάτο από ό,τι να είναι αντικείμενα. Ας συνεχίσουμε εδώ έξω. Είδαμε κάποιον. Ας κλείσουμε προς το παρόν αυτά εδώ τα, αυτές τις εισόδους, γιατί δεν θέλουμε να ξαναπάθουμε αυτό που πάθαμε πριν. Για να ελέγξουμε γύρω γύρω περιμετρικά. Άμα κλείσω την πόρτα, το σύστημα είναι ως εξής. Άμα κλείσει η πόρτα, ξεκινάει να δουλεύει ο πυρηνικός αντιδραστήρας, οπότε την αφήνουμε ανοιχτή αυτήν. Κλείσουμε αυτό όμως. Οκ, okay. Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει, έχει ξημερώσει κιόλας. Λοιπόν, ας βάλω μερικά από τα αντικείμενα. Όπως βλέπετε εξαφανίζονται με τη μία. Το χώμα δεν θα πάει εκεί που θέλουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, θα το στείλουμε. Το χώμα πηγαίνει εδώ μέσα και μετατρέπεται, άμα δείτε εδώ πέρα βλέπετε, έρχεται το χώμα μου εδώ και μετατρέπεται σε κόκκινη ύλη. Και όλα τα υπόλοιπα μου αντικείμενα ας στείλουμε, ας πούμε, το διαμαντένιο μας, αξίνα και ας δούμε πού ακριβώς πηγαίνει. Αν μας αφήσουν φυσικά. Αυτό είναι το σύστημα, είναι λίγο άνω κάτω, αλλά είναι από τα πρώτα μου συστήματα. Όπως βλέπετε εδώ το χώμα κινείται και πάει προς το μπαούλο εκείνο. Τη διαμαντένια μας αξίνα κατέληξε σε αυτό εδώ το μπαούλο και από αυτό ξανά έφυγε για να πάει στο μπαούλο που πρέπει. Το μπαούλο με τα εργαλεία είναι κάτω, ακριβώς πάνω από τον κόκκινο σωλήνα. Και όπα. Για να σας δείξω τώρα, θα στείλουμε και το τσεκούρι μας. Βόλτα. Όπως βλέπετε, να το τσεκούρι θα καταλήξει στο κόκκινο, εκεί που θα πήγαινε και η αξίνα. Ας στείλουμε και αυτές εδώ τις πέτρες. Είναι κατανομημένες. Οι πέτρες φύγανε από εδώ και ανεβαίνουν προς τα πάνω, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν. Αυτά πάνω κάτω. Πάμε να δούμε και το κάστρο από ψηλά, μιας και είναι μέρα ακόμα. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό το δαχτυλίδι που έχω χρησιμεύει στο να πετάμε. Θα το φτιάξουμε, είναι αρκετά ακριβό, από την άποψη ότι πρέπει να βρούμε πάρα πολλά πράγματα και θα αργήσουμε να το φτιάξουμε στο δικό μας τον κόσμο. Αλλά εδώ το έχω ήδη φτιάξει. Εδώ έχω μερικά μεγαλώνουν σιτάρι για ψωμί. Θα τα δούμε. Αυτά λογικά πρέπει να τα ξέρετε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, λειτουργεί ακριβώς όπως το Creative. Μπορείς με διπλό space να πετάξεις και με το Shift να κατέβεις. Εδώ κάνει αυτούς τους περίεργους ήχους. Χρησιμοποιεί ενέργεια την οποία έχουμε αποθηκευμένη σε αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο. Όπως βλέπετε μειώνεται σε λίγο. Αυτό είναι. Και ας δούμε το κάστρο μας. Και ναι, έχει την ελληνική σημαία από πάνω με κάποια μικρό blocks. Δεν ξέρω πώς να τα πω. Θα τα δούμε και αυτά. Okay. Αυτό είναι το κάστρο. Είναι σχετικά απλό. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο προς το παρόν. Μόλις έχω φτιάξει το πάτωμα και προσπαθώ να χωρίσω λίγο τους πυργίσκους και να κάνω και έναν όροφο ακόμη, να χωρίσω όλο αυτό το χώρο σε δύο όροφους. Εδώ θα μπει η πόρτα. Η πόρτα θα κινείται, θα ανοιγοκλίνει με είτε με ένα κουμπί, είτε με έναν υπολογιστή. Θα μιλήσουμε και για τους υπολογιστές. Η ηλιακή μου συλλέκτης αυτή τη στιγμή δεν είναι έξω, αλλά
επειδή ήταν στο, εκεί που θα έχτισε το κάστρο, με ενοχλούσε ένα, απλά έχτισα το κάστρο πάνω από τους ηλιακούς συλλέκτες. Αυτοί εδώ είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, είναι χαμηλή τάσης. Δεν χρειάστηκε να τους, είναι low voltage όπως βλέπετε, δεν χρειάστηκε να τους αναβαθμίσω, είναι υπέρ αρκετή για, αυτό, για τη δουλειά που θέλω να κάνω. Αυτός είναι ένας άλλο είδους ηλιακός συλλέκτης, χρησιμεύει για ένα άλλο mod στο πακέτο μας. Αυτή είναι μπαταρία, άλλο είδους μπαταρία. Ελπίζω να μην είναι πολλά για αρχή και να μην πελαγώσατε. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα. Θα είναι πολλά τα επεισόδια, θα χρειαστεί να κάνουμε πολλά επεισόδια για να τα δούμε όλα ένα-ένα. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όσο πιο σύντομα και όσο πιο αναλυτικά, ξέρω είναι λίγο αντιφατικό αυτό, αλλά ελπίζω να τα καταφέρω. Αυτά πάνω κάτω. Από εδώ κάτω είναι τα ορυχεία μου. Ας πάμε και μια βόλτα προς τα εκεί κάτω. Δεν μπορούμε να πετάξουμε με τίποτα φαγόσιμο. Είναι λίγο χαμηλά, αλλά φτάνουμε. Είναι λίγο περίπλοκο ορυχείο. Θα φτιάξουμε και ένα μηχάνημα το οποίο σκάβει για μας. Αντίγεια. Αυτό το μηχάνημα έχει σκάψει για μένα αυτό εδώ. Οπα, τώρα στην επιφάνεια. Αυτό εδώ πέρα το χώρο ήταν μέχρι πάνω, αλλά το κάλυψα με χώμα. Αν καταφέρουμε να φτάσουμε, όχι δεν φτάνουμε προς τα εκεί. Για να δούμε, ας πάμε προς τα πάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτά εδώ πέρα τα πορτοκαλί ήταν ο χώρος που είχε σκάψει. Σκάβει πολύ σιγά, πολύ σιγά, σχετικά σιγά, αλλά αν σκεφτούμε ότι σκάβει ένα τεράστιο χώρο για μας, δεν είναι και τόσο σιγά. Σκάβει τα πάντα από διαμάντια μέχρι obsidian, τη μαύρη πέτρα που θα χρειαστούμε για να πάμε στην κόλαση, και θα πάμε σχετικά νωρίς στην κόλαση γιατί θα χρειαστούμε κάποια πράγματα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Νέο επεισόδιο πολύ σύντομα, το νούμερο 4 αν δεν κάνω λάθος. Γεια σας.